Και κρίση θέλουν να τύχουν της ίδιας γενναιοδορίας με εσάς. Θα αρχίσετε και τότε τόσο γενναιοδεροί. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο το πρόγραμμα της Κύπρου, το οποίο βρίσκεται εν εξελίξη. Ο Κύπριος πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι βλέπει ότι η χώρα του βρίσκεται σε ένα καλό δρόμο και για το λόγο αυτό μίλησα για μια γενναιοδορία στην προσφορά μας, διότι προχωρήσαμε πλησιάσαμε προς την Ελλάδα ένα βήμα παραπάνω, διότι και επί τη βάση των αποφάσεων του Φεβρουαρίου, 20 Φεβρουαρίου τότε είπαμε ότι το πλεώνασμα το πρωτογενές θα μπορούσε να για το 2015 να είναι μικρότερο, αλλά για τα επόμενα χρόνια μιλούσαμε πάλι για την εκπλήρωση των προβλέψεων του προγράμματος. Αυτό λοιπόν το απλοποιήσαμε κάπως με ένα γενναιόδωρο τρόπο και έτσι φτιάξαμε ένα πλαίσιο για να πούμε τώρα, για να μπορούμε να πούμε ότι τώρα πρέπει ένα παρόμοιο βήμα να το κάνει και η ελληνική πλευρά, διότι είναι πολύ σαφείς οι δεσμεύσεις της 20ης Φεβρουαρίου και τότε οι δεσμεύσεις αυτές έγιναν αποδεκτές και από την Ελλάδα. Ο κύριος στην τρίτη σειρά. Δύο ερωτήματα έχω να σας θέσω. Κατά πόσο στη Μεγάλη Βρετανία, στο θέμα της Μεγάλης Βρετανίας, θα υπάρχει αναγκαιότητα για να προχωρήσουμε σε αλλαγές για να μπορέσει